Συγκεκριμένα, στον ομό Καρδίτσας υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και λειτουργικών υποδομών, στο παιδί, στα κέντρα υγείας, στο νοσοκομείο του νομού. Εκτιμούμε πως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκάστοτε κυβερνήσεων για την υγεία αποτελεί μέρος της γενικότερης πολιτικής τους που υπηρετεί τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα και ικανοποιεί όλο και λιγότερες από τις σύγχρονες ανάγκες μας. Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να αποτελούν κατοχυρωμένο λαϊκό δικαίωμα που θα παρέχεται σε όλους δωρεάν και δεν θα λειτουργεί ως εμπόρευμα ή φιλανθρωπία. Μεταξύ άλλων, διεκδικούμε κρατική χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όλου του συστήματος υγείας, να μην λειτουργήσουν οι τοπικές μονάδες υγείας, πρόσληψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη, μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση στο νοσοκομείο, παιδί, κέντρα υγείας του νομού Καρδίτσας, ένταξη όλων των νέων εμβολίων στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Έτσι αποφασίσαμε άμεσα να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στις 27 του Σεπτέμβρη στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία και κατόπιν αυτού να σταλεί υπόμνημα στον Υπουργό Υγείας και τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της Βουλής εκτός της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια του μνημονίου παρατηρούμε ότι κοινωνικά αγαθά όπως είναι η υγεία, που είναι το σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό, υποβαθμίζονται και θυσιάζονται στα πλαίσια μιας σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής. Εμείς θεωρούμε ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, είναι ένα αγαθό που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, και να δοθεί και ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης. Ο στόχος όλων των φορέων που συμμετέχουν και στηρίζουν την πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών είναι ακριβώς αυτό, να αναδείξουμε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο χώρος υγείας και συγκεκριμένα και οι δομές εδώ στο νομό Καρδίτσα, στο νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, όπου αντιμετωπίζουν σοβαρότητα προβλήματα, κλινικές δεν λειτουργούν, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε νοσηλευτικό, ιατρικό, προσωπικό, αλλά και σε υλικό που αφορά την περίθλεψη των ασφαλισμένων. Θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ώστε να μην έχουμε προβλήματα.